τεχνικά μας θέματα τώρα, κυρίες και κύριοι. Τις φήμες που τροχοδοτεί η προπαγάνδα της Άγκυρας για προσέγγιση Τουρκίας και Αιγύπτου στην οριοθέτηση ΑΟΣ διαψεύδουν διπλωματικές πηγές από το Κάιρο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα με τον Αιγύπτιο ομόλογο του. Εντείνει η Αθήνα τις διπλωματικές της ενέργειες την ώρα που η Άγκυρα επιχειρεί να προσεγγίσει την Αίγυπτο. Το Κάιρο επισκέφθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος συναντήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με τον ομόλογό του Σαμέχ Σούκρι, εκπέμποντας το μήνυμα ότι οι απόψεις Ελλάδας και Αιγύπτου ταυτίζονται. Στο τραπέζι, μεταξύ άλλων, το θέμα της οριοθέτησης οικοπαίδων στην Αιγυπτιακή ΑΟΣ, τα οποία εφάπτονται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπως την έχει ορίσει μονομερώς η Άγκυρα. Την ίδια ώρα, οι Αιγυπτιακές διπλωματικές πηγές διαψεύδουν ότι υπάρχει προσέγγιση μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας για το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών. Η Αιγυπτιακή πλευρά μένει σταθερή στη θέση της, απορρίπτοντας τη θαλάσσια συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης και της Άγκυρας. Ο σεβασμός της Αιγύπτου για τα θαλάσσια σύνορα των Μεσογειακών χωρών δεν είναι νέος και οι προσπάθειες της Τουρκίας να ισχυριστεί ότι οι δύο χώρες έχουν διαπραγματευτεί είναι εσφαλμένοι. Η Τουρκία πάντως συνεχίζει να ρίχνει γέφυρες συνεργασίας προς την Αίγυπτο. Θέλουμε να συνεργαστούμε με την Αίγυπτο στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, της Λιβύης και της Παλαιστίνης και θέλουμε να συζητήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Η Άγκυρα δεν μπορεί να παρακάμψει τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο, εκτιμούν διεθνολόγοι. Αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και θα αναγκαστεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε για να συμφωνήσει για τις οριοθετήσεις, είτε για να συμφωνήσει για την προσφυγή σε άλλα διαιτητικά ή δικαιοδοτικά όργανα. Η Αθήνα πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τσαβούσογλου ότι δεν έχει προτείνει ημερομηνίες για τις διερευνητικές. Έχουν προταθεί ημερομηνίες και αναμένουμε την απάντηση της τουρκικής πλευράς. Προσβλέπουμε, όπως ξέρετε, πάντα στο διάλογο και όχι στην υπονόμευσή του και αναμένουμε.